Ζούσε κάποτε ένας άνθρωπος με χρυσό μυαλό, ναι. Το μυαλό του ήταν από χρυσάφι. Όταν γεννήθηκε, οι γιατροί έλεγαν ότι αυτό το παιδί δεν θα ζήσει. Το κεφάλι του ήταν μεγάλο και υπερβολικά βαρύ. Όμως το παιδί μεγάλωσε και άρχισε να ψηλώνει σαν δέντρο. Μοναχά που σκουντουφλούσε όταν περπατούσε. Και ένα πρωί σκουντούφλησε πάνω σε μια μαρμάρινη πλάκα. Έπεσε στο δάπεδο. Οι γονείς του έτρεξαν να δουν και είδαν μια μικρή πληγή στο κεφάλι. Και μέσα λίγο χρυσαφένιο αίμα. Έτσι κατάλαβαν πως το παιδί τους είχε μυαλό από χρυσάφι. Το μεγάλωσαν και ποτέ δεν τ' άφησαν να βγει να παίξει με τα παιδιά έξω. Και κάθε φορά που ρωτούσε τη μάνα του, εκείνη απαντούσε «Μα θα σε κλέψουν, θησαυρέ μου». Το παιδί μεγάλωσε κι άλλο και έγινε 18 χρονών. Και εκείνη τη μέρα, η μάνα του ζήτησε λίγο από το χρυσάφι που είχε μέσα στο κεφάλι του, για να ξεπληρώσει κάπως ότι το μεγάλωσε. Η ιστορία δεν μας λέει πώς, όμως το παιδί έβαλε το χέρι μέσα στο κεφάλι του, έβγαλε ένα κομμάτι χρυσάφι σαν ένα φουντούκι το και το ακούμπησε στην ποδιά της μάνας του. Και έπειτα μεθυσμένος από πλούτη και εξουσία έφυγε για να γνωρίσει τον κόσμο. Και γλέντισε και ξόδευε αλόγιστα το χρυσάφι που είχε μέσα στο κεφάλι του, ώσπου μια μέρα κουράστηκε και άρχισε να δουλεύει με τα χέρια του. Ο μόνος που είχε μείνει κοντά του ήταν ένας φίλος που ζούσαν μαζί. Ένα βράδυ, ο άνθρωπος με το χρυσό μυαλό ξύπνησε από ένα φρικτό πονοκέφαλο. Άνοιξε τα μάτια του μέσα στο σκοτάδι και είδε εκείνον, τον φίλο του, να βάζει κάτι που γυάλιζε μέσα στην τσέπη του. Ακόμα και αυτός τον έκλεβε. Έμεινε λοιπόν μόνος, ώσπου ήρθε η μέρα που γνώρισε ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι που έμοιαζε άλλοτε με γαλάζια κούκλα και άλλοτε με πουλί. Την αγάπησε. Τον αγάπησε και εκείνη πολύ, όπως αγαπούσε τα στολίδια και τα όμορφα γοβάκια. «Είμαστε πλούσιοι», του έλεγε. «Ναι, πολύ». Και την αγκάλιαζε όπως ξέρουν αγκαλιάζουν μοναχά οι ερωτευμένοι. Μα το κορίτσι αρρώστησε και πέθανε και πέταξε σαν τα πουλιά. Και ο άνθρωπος με το χρυσό μυαλό ξόδεψε όσο χρυσάφι είχε απομείνει μέσα στο κεφάλι του για να την κυδέψει. Άμαξες, καμπάνες, βελούδα. Και όταν τέλειωσαν όλα, βγήκε στην πόλη και άρχισε να βλέπει τις φωτισμένες βιτρίνες περπατώντας, ώσπου η ματιά του σταμάτησε σε μια βιτρίνα. Στη μέση, ένα ζευγάρι σατινένια μποτίνια. Ήταν γαλάζια, στολισμένα με φτερά κύκνου. Σκέφτηκε αμέσως ότι θα τις τέριαζαν πολύ. Μπήκε στο κατάστημα και μόλις τον είδε η γυναίκα που ήταν πίσω από το ταμείο έμπηξε μια κραυγή. Μπροστά της είχε έναν άνθρωπο με τον πόνο ζωγραφισμένο στο βλέμμα του. Στο ένα χέρι κρατούσε τα γαλάζια σαν την έννοια μποτίνια. Το άλλο, που ήταν μέσα στα αίματα, ίσα που είχε μερικά ψήγματα χρυσού. Αυτή ήταν η ιστορία του ανθρώπου με το χρυσό μυαλό. Πράγματι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με το μυαλό τους και πληρώνουν με αυτό.